Μαζί μας λοιπόν εδώ στο ThrakiNet είναι ο κύριος Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, πρέσβης επί τιμή, και ο κύριος Δημήτρης Κυπριώτης, στρατηγός σαν αποστρατεία. Καλησπέρα. Κύριε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να σας πω, σήμερα το μεσημέρι έκανα μία αναζήτηση στο διαδίκτυο, ψάχνοντας να δω ομιλίες, θέσεις σας και θέσεις του ενιαίου παλαϊκού μετόπου. Διαπίστωσα ότι όση δημοσιότητα έχετε, αυτή προέρχεται από τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Σπανίως είδα κεντρικά τα μεγάλα γνωστά κανάλια να σας προβάλλουν. Θεωρείτε, κύριε Κυπριώτη, ότι υπάρχει ένας φραγμός, ένα κόψιμο που λέμε του κινήματος και το θέσεώς σας από τα μεγάλα κανάλια και τα συμφέροντα ενδεχομένως? Ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλε, για την ευκαιρία αυτή που μας δίδεται ακόμα μια φορά, διότι μπορώ να πω ότι το φιλόξενο αυτό κανάλι, όπως και άλλα περιφερειακά κανάλια, κάνουν αυτό ακριβώς το οποίο υπονοείται, αυτό το οποίο υπονοούμε και λέμε ανοιχτά, ότι πράγματι υπάρχει φραγμός, έχει πέσει πέπλος σιωπής, είναι σαν να μην υπάρχει το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, και αν κατελπίδα και ξόφαλτσα να χρησιμοποιήσω και μια τέτοια έκφραση σε κάποια δημοσκόπηση φανεί, θα είναι ο του θαύματος. Μόλις όμως δουν είτε την θεαματικότητα την οποία παρουσιάζει μια παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΕΠΑΜ, του Δημήτρη του Καζάκη, ή κάποιο δημοσκοπικό στοιχείο βγαίνει, εξαφανίζεται και πέφτει φραγμός. Βεβαίως, θα μπορούσα να πω, όχι από όλα τα μέσα. Υπάρχουν μέσα και στην Αθήνα ένα ή δύο, και αυτά πάρα πολύ δύσκολα, έτσι με κόπο είτε αν θέλετε των δημοσιογράφων, είτε ακόμα και της ιδιοκτησίας θα έλεγα ενδεχομένως, και κάποιες και στον έντυπο και στον τύπο ελάχιστα περνάνε. Έχετε δίκιο, ναι, δεν πρέπει να ακουστεί η φωνή του ΕΠΑΜ ακόμα. Κύριε Χρυσανθόπουλε, το ίδιο ερώτημα. Ποια είναι τα κίνητρα και σκοπιμότητα των ιδιοκτητών των μεγάλων καναλιών να μην προβάλλουν τις θέσεις σας? Διότι είμαστε η μόνη πολιτική οργάνωση που έχει λύσεις. Προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις για την έξοδο από την κρίση, και φοβούνται αυτά, διότι αυτό που μας προβάλλουν είναι ότι όλα είναι ένας μονόδρομος. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό που μας λένε η Τροϊκανή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και μας έχουν επιβληθεί, και ότι και εμείς προβάλλουμε ότι δεν είναι μονόδρομος η κατάσταση, και αυτά που προτείνουμε εμείς είναι μια σωστή λύση για να βγούμε από την κρίση, και αυτό τους τρομάζει. Τους βολεύει λοιπόν η συγκυβέρνηση και τα όσα συμβαίνουν στην χώρα μας. Αυτό λέτε? Ναι. Κύριε Κυπριώτη, βρίσκεστε στην Αλεξανδρούπολη, βλέπω ότι ταξιδεύετε σε όλη την Ελλάδα και καταθέτει τις θέσεις του ενιαίου παλαϊκού μετόπου, οι οποίες είναι ομολογώ ρεξικέλευτες σε πολλά ζητήματα. Βεβαίως αφορούν στην κυβέρνηση και τον τρόπο που λειτουργεί μέχρι σήμερα, και καλό είναι να μην σταθούμε στο παρελθόν, όσο τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Εσείς λοιπόν σήμερα καταθέτε μια πρόταση για το εθνικό νόμισμα, το πώς θα πρέπει να μεταβούμε σε ένα άλλο νόμισμα, να φύγουμε από το ευρώ δηλαδή. Μπορείτε να μας πείτε λίγο? Βεβαίως, θα σας πω. Αυτό είναι θέμα που καίει, ξέρετε. Βεβαίως καίει, αλλά θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση. Εμείς δεν είμαστε το κόμμα της δραχμής. Δεν θέλουμε να μας συγκαταλέγουν με άλλα κόμματα που πρωταρχικό και μοναδικό τους, αν θέλετε, μέλημα είναι η δραχμή. Ποια είναι αυτά, είναι κύριε? Σαφέστατα. Ποια είναι τα κόμματα λοιπόν που προβάλλουν τη δραχμή? Νομίζω ότι και ο κύριος Αλαβάνος με το σχέδιο Β, αν θέλετε, και ο κύριος Κατσανέβας είναι τα δύο βασικά, αν θέλετε, κόμματα τα οποία προβάλλουν ως μοναδικό, αν θέλετε, αίτημά τους ή πρόταγμά τους, να το πω έτσι, όχι αίτημα, λάθος η έκφραση, ως πρόταγμά τους αυτό. Εμείς έχουμε ολοκληρωμένη πρόταση για οριστική λύση. Αυτό προτείνουμε. Και να σας πω κάτι, είναι μια λύση. Δεν είναι ο μονόδρομος που θέλουν να μας πούνε. Άλλο τώρα αν αυτή η λύση δεν τους αρέσει. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Εμείς καλούμε σε ανοιχτούς διαλόγους ενώπιον του ελληνικού λαού να κρίνει και την δική μας πρόταση και την υφιστάμενη πρόταση από όπου και αν προέρχεται. Και το λέω έτσι ξεκάθαρα, είτε αυτό προέρχεται από τη συγκυβέρνηση, είτε αν προέρχεται και ακόμα από την αντιπολίτευση. Δηλαδή μας χωρίζουν βαθιές, αν θέλετε, περιπτώσεις που δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε καν. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε μια ολοκληρωμένη λύση, και αν θέλετε αυτή θα καταθέσουμε. Δεν είναι μόνο το θέμα
της μετάβασης στο νέομισμα. Αυτό είναι ένα μέσα από τα προτάγματά μας. Και αυτό, για να, επειδή με ρωτήσατε, να σας το πω πολύ απλά, ότι η μετάβαση αυτή γίνεται με έναν τρόπο πειθαρχημένο, με έναν τρόπο τον οποίον έχουμε με βήματα προκαθορίσει, και θα γίνει κατά τέτοιον ομαλό τρόπο μέσα σε διάστημα ενός χρόνου, και όχι σήμερα αποφασίσαμε δραχμή ή ξέρω εγώ ποιο θα είναι η ονομασία του νέου νομίσματος και αύριο θα πάμε εκεί. Έχει συγκεκριμένα βήματα προκειμένου να διασφαλίσουμε την ειρηνική διαβίωση, αν θέλετε, και την ευημερία του λαού. Κύριε Χρυσανθόπουλε, να συνεχίσω τη ροή του κύριου Κυπριώτη. Διαγράφουμε, θέση σας είναι ότι πρέπει να διαγράψουμε το μνημόνιο, να διαγράψουμε το χρέος, να μην αποπληρώσουμε τα όσα έχουμε δανειστεί και να προχωρήσουμε μόνοι μας. Το θεωρείτε σωστό, κύριε Χρυσανθόπουλε, λεφτά που έχουμε δανειστεί από ιδιώτες, από ενδεχομένως εθνικούς προϋπολογισμούς άλλων χωρών, από πολίτες άλλων χωρών, να μην τα επιστρέψουμε? Θέλω να σας πω κάτι σε αυτό. Είχα τους περασμένους δύο εβδομάδες επικεφαλής μιας αντιπροσωπείας του ΕΠΑΜ. Επισκεφθήκαμε τους πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα και τους επιδώσαμε μια επιστολή του Γενικού Γραμματέα του ΕΠΑΜ, του Δημήτρη του Καζάκη, όπου τους αναφέρουμε ακριβώς ποιες είναι οι θέσεις μας ως προς το θέμα που μου δείξατε. Λοιπόν, εμείς θα καταγγείλουμε τη Δανειακή Σύμβαση του 2010 επί τη βάση της Σύμβασης της Βιέννης περί Συνθηκών του 1969, που στα άρθρα 48 μέχρι 52 προβλέπει ότι μια διεθνή συνθήκη είναι άκυρη εάν έχει υπάρξει λάθος, δόλος, εκβιασμός του αντιπροσώπου. Λοιπόν, και άλλα τα οποία όλα εμπίπτουν στη δική μας την περίπτωση. Αυτό είναι ένα. Λοιπόν, καταγγέλλοντας τη Δανειακή Σύμβαση, σταματάμε να πληρώνουμε τους τόκους. Δεύτερο πράγμα που είχαμε στην επιστολή είναι θα ζητήσουμε αποζημίωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ζημιά που έχει υποστεί η Ελλάδα και που σύμφωνα με τις συντηρητικές εκτιμήσεις του ΕΠΑΜ αντέρχεται περίπου στο δίθεν χρέος. Και τρίτον είναι ότι θα ζητηθούν και επίσης και ποινικές ευθύνες τόσο από τις ελληνικές κυβερνήσεις όσον και από τα κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία με τη λαθασμένη πολιτική οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή. Τώρα, όσον αφορά τα χρήματα τα οποία δεν θα πληρώσουμε, εμείς σαν ΕΠΑΜ το θεωρούμε ως επαχθές χρέος και το οποίο η Ελλάδα δεν ευθύνεται καθόλου. Είτε επαχθές είτε όχι, τα χρήματα αυτά τα έχουμε δανειστεί. Το πώς τα διαχειριστήκαμε είναι ένα άλλο ζήτημα. Δεν πρέπει να τα επιστρέψουμε. Καταγγέλλοντας τη Δανειακή Σύμβαση, πέφτουν και τα μνημόνια. Και το κάνουμε όχι επειδή έτσι θέλουμε, το κάνουμε επειδή το προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρέμβαση? Με παρακαλώ, κύριε Κυπριώτη. Κύριε Παπαδόπουλε, το ερώτημα, όχι μόνο ρητορικό, αλλά και ουσίας, είναι τι έχει μεγαλύτερη αξία και σημασία, η σωτηρία ενός λαού που φτωχοποιείται και ερημώνεται η χώρα του ή η πληρωμή των χρεών του? Εγώ να το αφήσω αν είναι παράνομα ή αν είναι καταχρηστικά ή όποιον προσδιορισμό να τους δώσουμε. Τι προέχει? Εδώ όταν ένας δικτάτορας, ο Μεταξάς, το 1938 στάθηκε μπροστά στα δικαστήρια και είπε «Δεν μπορώ να πληρώσω γιατί ο λαός μου δεν μπορεί να ζήσει». Και είδατε το αποτέλεσμα. Όταν μιλάμε σε χρόνια δημοκρατίας εντός ή εκτός εισαγωγικών, αλλά οπωσδήποτε δημοκρατίας, δεν μπορεί μια κυβέρνηση να σταθεί μαζί με το λαό να αντιπαρατάξει αυτό το «δεν μπορώ να πληρώσω γιατί δεν έχουμε να πληρώσουμε». Εγώ δεν σας λέω τώρα το υπόλοιπο. Ναι. Το άλλο θα το αποδείξουν τα δικαστήρια τι είναι. Μάλιστα. Κύριε Κυπριώτη, και θα κλείσω με εσάς, επειδή η επόμενη συζήτηση που θα ακολουθήσει αφορά στα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία και ενδεχόμενες παρενέργειες στην περιοχή μας. Αυτή τη συζήτηση θα ακολουθήσει αμέσως μετά από εσάς. Ένα σχόλιο, γιατί έχω διαβάσει κάτι σχετικό σε θέσεις που έχετε εκφράσει κατά καιρό. Κοιτάξτε, εγώ θα πω, το βασικό στοιχείο το οποίο δημιουργήθηκε στην Ουκρανία και δημιουργήθηκε
πλέον των άλλων, τα οποία θα τα είναι γεωπολιτικού περιεχομένου, αλλά το βασικό στοιχείο το οποίο επισημαίνουμε είναι η μη συνοχή του πληθυσμού. Γι' αυτό εμείς, και εκεί βρίσκει έδαφος το οτιδήποτε μπορεί να γίνει. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε στην συνοχή αυτού του ελληνικού πληθυσμού, να μην μπορέσει κανένας να εισχωρήσει ανάμεσά του, και μέχρι τώρα επιτυχώς οι Έλληνες το καταφέρνουν. Δεν μπορούν να τους οδηγήσουν σε εμφύλιο. Μάλιστα. Κύριε Κυπριώτη, κύριε Χρυσανθόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.